κύριος Μανάρας είπε τα δεδομένα που είχαμε εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει απόλυτη συνεννόηση, απόλυτη συνεργασία και με την τεχνική υπηρεσία και με το νομικό πρόσωπο και προσωπικά εγώ και ο Γιάννης ο Μανάρας μαζί με τον Δήμαρχο συνούμαστε για τα πάντα ό,τι αφορά τα έργα τα μεγάλα όπως είναι το κολλημητήριο. Τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή που το είπε ο κύριος Μανάρας ήταν αυτό. Σκεφτόμασταν να το πάμε μέχρι το τέλος του Απρίλη και να αφήσουμε Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο. Ο ανάδοχος όμως μας πίεσε πάρα πολύ και μέσω των νομικών του και μας είπε ότι εγώ θα θέλω 3,5 με 4 μήνες για το έργο. Αν γίνει και κάτι, μετά θα είμαστε εκτός προγραμματισμού. Με αυτή την έννοια λοιπόν είπαμε και αυτό είναι οριστικό και αμετάκλητο ότι από την ερχόμενη Δευτέρα ο ανάδοχος θα είναι μέσα στο έργο, μέσα στο κολλημητήριο. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν μπορεί να λειτουργεί. Αντιλαμβάνεστε ότι για μας προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του έργου, τη στέντα προκειμένου. Γι' αυτό χθες, επειδή άλλαξαν τα δεδομένα, ο Δήμαρχος, εγώ, ο Γιάννης ο Μανάρας, ο Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κύριος Ποδαράς από την πλευρά σαν ηλεκτρομηχανολόγος και οι φορείς που ασχολούνται με τα ναυταθλητικά θέματα, ΠΕΚΕΦ, Ναυτικός Όμιλος και όλοι οι φορείς, βρεθήκαμε στις κερκίδες του καταδυτηρίου για να δούμε το εκεί κομμάτι τι μπορούμε να κάνουμε, για να κάνουμε εννοείται μία λύση, μία εναλλακτική. Ο καιρός είναι προς το καλύτερο, παρόλα αυτά συζητάμε για να βάλουμε και θερμενόμενο νερό με ένα bypass. Ξέρετε, το πρόβλημά μας είναι το εξής. Οι εγκαταστάσεις κάτω στο καταδυτικό, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, είναι άχρηστες. Παντελώς όμως. Εμείς υπολογίζαμε και έχουν παραγγείλει τις 3 ατελείες, το γνωρίζετε, οι οποίες δεν έχουν έρθει και μας είπαν ότι θα έρθουν πριν το Πάσχα ή αμέσως μετά από το Πάσχα και αντιλαμβάνεστε ότι εμείς πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στην διαδικασία. Γι' αυτό το λόγο είπαμε χθες και με τους μηχανικούς και με τους φορείς και συζητήσαμε σε αυτό το κομμάτι. Καλό θα ήταν να είχε προβλεφθεί. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή όταν κάνεις ένα τέτοιο έργο και κλείνεις το κολλημητήριο, σημαίνει θα πρέπει να έχεις μια εναλλακτική από την αρχή. Ή προσπαθείς, λες μέχρι να ξεκινήσει και να κάνουν τα έργα, τότε να την κάνουμε. Δεν επιρρύπτω ευθύνες ούτε στην προηγούμενη δημοτική, ούτε και μας σήμερα που μπορούσαμε κάλλιστα από τον Απρίλιο που συμβασιοποιήθηκε το έργο του 2021, να δούμε κάποιες λύσεις. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε συζητήσει τον Νοέμβριο για το τι θα κάνουμε με το καταδυτικό και να λειτουργήσει. Μάλλον δεν δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του ότι ο ανάδοχος μας είχε πει ότι να καθυστερήσουμε λίγο, να πάρουμε μία παράταση. Μας συνέφερε και εμάς, αυτή είναι η αλήθεια, με την έννοια ότι τα σωματεία θέλαν να μείνουν τουλάχιστον μέχρι το τέλος Απριλίου. Οπότε δεν δόθηκε επιτουμένη βαρύτητα. Εκείνο που συμφωνήσαμε χθες και αυτό θα γίνει άμεσα και αν χρειαστεί θα πάρουμε και κάποια μηχανήματα από το σημερινό κολλημητήριο, από την πισίνα που λειτουργεί, γιατί δεν θα λειτουργήσει στους επόμενους 3,5-4 μήνες, μέχρι να έρθουν τα εξαρτήματα που έχουμε παραγγείλει, να λειτουργήσουμε έστω και προσωρινά το καταδυτικό, να δώσουμε μία δηλαδή λύση εκεί, στο διάστημα που θα είναι κλειστό. Πιστεύουμε ότι μέχρι τα μέσα Αυγούστου θα παραδοθεί το κολλημητήριο, γι' αυτό κιόλας το σπρώχνουμε, τόσο στην επόμενη σεζόν να μην έχουμε το πρόβλημα και μετά βεβαίως αυτό είναι δέσμευση από πλευράς Δημοτικής Αρχής, το είπαμε χθες με τον Δήμαρχο, αμέσως μετά θα βάλουμε και την διαδικασία το να βρούμε και ένα κονδύλι για να αποκαταστήσουμε πλήρως το καταδυτικό, ώστε να έχουμε πάντα μία εναλλακτική λύση σε περίπτωση που κάτι θα συμβεί.